πριν από ακριβώς μία εβδομάδα, mm-hmm. όταν σας μεταφέραμε διάφορες ειδησούλες από το εξωτερικό, διότι γενικότερα στη Γαλλία επικρατεί ένας αναβρασμός mm-hmm. για κάποιους περίεργους, πρωτοφανίστικους έτσι, εισβολείς. Οι εισβολείς αυτοί φαίνεται ότι έφτασαν και στην Ελλάδα και πλέον επίσημα και από δημόσια χείλη και στην Κρήτη θα έρθουμε αντιμέτωποι με το θέμα των κοριών. Θα το έχετε ακούσει. Οπότε εμείς θεωρήσαμε σκόπιμο mm-hmm. να συζητήσουμε το ζήτημα, να δούμε πώς θα προλάβουμε, τι θα κάνουμε σε περίπτωση που δούμε στο περιβάλλον μας, στο σπίτι μας, στη δουλειά μας, σε επαγγελματικούς χώρους, να έχουμε την εμφάνιση κοριών οι οποίοι τσιμπούν mm-hmm. και άμα σε τσιμπήσουν και δεν το προσέξεις, ερχόμαστε αντιμέτωποι με άλλα θέματα. Είναι πολύ ενοχλητικά έντομα, θα πω εγώ, παράσιτα πιο συγκεκριμένα. Ακόμα και το τσίπημα μπορεί εκείνη τη στιγμή, αν εσείς δεν δώσετε βάση και αν δεν το περιποιηθείτε να υπάρξει μια επιμόλυνση, οπότε πρέπει να δώσουμε βάση. Μπορεί να μην είναι ένα έντομο το οποίο μπορεί να μας βλάψει με την ευρύτερη έννοια, έτσι. Αλλά καλό είναι να μην το παραγωνίσουμε και να δώσουμε την ευρύτερη σημασία, να το προσέξουμε και αν κάτι εντοπίσουμε στο σπίτι μας ή στον χώρο που εργαζόμαστε, να καλέσουμε τους ειδικούς για να γίνουν οι κατάλληλες διεργασίες που να τους διώξουμε από τη ζωή μας, να ησυχάσουμε μια για πάντα. Θέλουμε να καλωσορίσουμε, διότι ζητήσαμε τη συνδρομή του, τον κύριο Μάνο Τζανακάκη, που είναι γεωπόνος στο επάγγελμα και επιστημονικός υπεύθυνος της Νόβα Πολυματικής. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, κύριε Τζανακάκη. Ευχαριστώ πολύ. Η ανησυχία αυτή είναι ουσιαστική που έχουμε, δηλαδή, τι έχετε δει, τι ακούτε, γιατί ξέρουμε ότι και στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα, αλλά και στο Ηράκλειο και σε άλλες περιοχές στην Κρήτη, mm-hmm. έχουμε ήδη τους πρώτους εισβολείς. Ο κόσμος έχει αρχίσει να ανησυχεί. Εδώ είμαστε για να καθησυχάσουμε τον κόσμο και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε τελικά για να απαλλαγούμε από την επέλασή τους. Οι κοργοί είναι έντομα που υπήρχαν πάντα. Συνήθως μεταφέρνονταν με τους τουρίστες, τους εκδρομείς που έρχονται στην Κρήτη ή οπουδήποτε στην Ελλάδα. Ό,τι συνέβη στη Γαλλία δηλαδή. Ναι, μεταφέρονται ακριβώς. με τις mm-hmm. αποσκευές τους και πάντα είχαμε. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα είναι λίγο πιο αυξημένη. Οι προσβολές είναι περισσότερες, είναι πιο αυξημένη η κίνησή τους και η έβρεσή τους σε διάφορους χώρους. Συνήθως τουριστικά καταλήμματα και συνήθως δεν νομίζω ότι είμαστε στην έκταση του προβλήματος που βλέπουμε στη Γαλλία, στο μετρό. Και βλέπουμε και σχετικά mm-hmm. πλάνα ναι. εμείς, διότι εκεί στη Γαλλία, σαν να είδαν εξωγήινους οι φίλοι μας οι Γάλλοι. Έβγαλαν τα κινητά, έβγαλαν εκεί. Τα κινητά, κύριε Τζανακάκη, ναι, και ναι. απομόνωναν τις στιγμές που έβλεπαν κοριούς στα μετρό, σε πάρκα. Σε κλειστούς χώρους, εδώ βλέπουμε στα σπίτια. Να μην κάθονται καν στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Συγγνώμη, την επικοινωνία βλέπει τηλεόραση πάντα. Ναι. Και να μην θέλουν καν να καθίσουν γιατί γνωρίζουν πως κρύβονται κάπου εκεί. Οπότε ήθελα να. Ή να μην το μεταφέρουν έτσι. Ο φόβος. Έχει μια λογική αυτό. Βέβαια, πάντα είχαμε κοριούς. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι ούτε πέσαμε από τα σύννεφα mm. για την ύπαρξή τους και την παρουσία τους. Και να μην είμαστε, να μην κινδυνολογούμε. Δεν είμαστε και σε τραγικές καταστάσεις. Εγώ στο μιλάω από την εμπειρία μου. Θεωρώ ότι έχω μια πολύ μεγάλη εμπειρία πάνω σε αυτό το θέμα. Εδώ τα καταλήμματα στην Κρήτη είναι σε πολύ καλό βαθμό και προσέχουν αρκετά. Νομίζω ότι μόλις εντοπίσουν κάτι σχετικό, μάλιστα ορισμένοι έχουν και πρωτόκολλα. Τα ξενοδοχεία δηλαδή έχουν και πρωτόκολλα αναγνώρισης και καταπολέμησης στην πορεία. Οπότε νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό βαθμό εδώ στην Κρήτη. Ότι υπάρχει το πρόβλημα, υπάρχει. Mm-hmm. Έτσι. Είναι δύσκολο στην καταπολέμηση, είναι ένα έντομο βαμπύρ, ένα έντομο το οποίο σου πίνει το αίμα. Και η αίμα λέει από ανθρώπινους οργανισμούς και από τα ζώα. Οτιδήποτε θερμό. Αρέσκεται δηλαδή σε αυτό. Ναι. Τα τσιμπήματά του, έτσι για να γνωρίζει ο κόσμος, μπήκαμε σε λεπτομέρειες να σας κατατοπίσουμε, φίλοι και φίλοι. Είναι σε ευθεία γραμμή συνήθως, δηλαδή δεν τσιμπάει μία φορά, τσιμπάει πολλές φορές ή σε ζιγ-ζακ. Και τακτικά. Τσιμπάει ανά εβδομάδα, δηλαδή τρέφεται από μία εβδομάδα τουλάχιστον. Και αναλόγως στην τροφή και το αν θα βρει οργανισμό να απομυζήσει. Είναι ένα έντομο το οποίο προκαλεί προβλήματα, ναι. Επειδή είναι αρκετά μικρό, η αλήθεια είναι αυτή και δεν ξέρω κατά πόσο τελικά όλοι είμαστε εξοικειωμένοι με αυτό ακριβώς το έντομο και αν μπορεί κάποιος πολύ εύκολα να το αναγνωρίσει. Υπάρχουν κάποια στοιχεία, όπως για παράδειγμα το μέγεθός του ή η απόχρωσή του, που βλέποντάς το κάποιος ή τον τρόπο που κρύβεται ή όπου κρύβεται ή τα σημάδια που μπορεί να αφήνει από ή το πέρασμά του. Ή που εποάζει τα αυγά. Ναι. Το μέγεθός του είναι περίπου στο μέγεθος της φακής. Είναι πολύ μικρό. Δεν είναι εύκολο να το δεις. Mm-hmm. Επίσης, δεν το δεις εύκολα γιατί την ημέρα κρύβεται. Δεν είναι, mm-hmm. είναι νυχτόβιο έντομο. Κυκλοφορεί πιο πολύ τη νύχτα. Και πού βρίσκεται τώρα? Βρίσκεται εκεί που ο άνθρωπος περνάει τις περισσότερες ώρες της ημέρας του. Κρεβάτι, καναπέ, πολυθρόνες,
στα σημεία δηλαδή που έχει παρουσία, πιο πολύ παρουσία ανθρώπινη. Για να τον αναγνωρίσεις την πιθανή προσβολή, θα πρέπει να ψάξεις πάρα πολύ καλά το στρώμα σου, τις ενώσεις του κρεβατιού, σημεία πίσω από το κρεβάτι, προς κέφαλο, τα κομωδίνα από πίσω, και εκεί να προσπαθήσεις να παρατηρήσεις είτε παρουσία εντόμων, είτε παρουσία κάποιων μικρών στιγμάτων, μαύρων, σαν βρωμιά κάτι, το οποίο είναι συνήθως τα περιττώματά τους. Είναι αυτό που αφήνει και έλεγα πριν, γιατί αφήνει σημάδια, αρκεί ακριβώς να τα παρατηρήσουμε εμείς και να τους δώσουμε μαύρα την έμφαση σημαδάκια, που χρειάζεται. Μαύρα πολύ μικρά, σαν ένα κόκο σκόνης ας πούμε, τα οποία είναι συνήθως τα περιττώματά τους, και όσο περισσότερα υπάρχουν, τόσο πιο πολύ προσβολή υπάρχει. Ξέρετε γιατί ανησύγησα εγώ λίγο παραπάνω, διότι αλλιώς είναι να το βλέπεις, να το διαβάζεις, αλλιώς φυσικά να το δεις μπροστά σου, να πεις ότι έχω ένα χώρο που έχει μολυθεί, να σε τσιμπήσει κτλ. Αλλά είδα και την σημερινή συνέντευξη, η οποία δημοσιεύεται στο neakrete.gr του υγειολόγου επόπτη της Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, του κυρίου Αντώνη Παπαδάκη, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη μνήμα σε ό,τι έχει να κάνει με τους κοριούς και είπε ότι, παιδιά, θα πρέπει να προλάβουμε, διότι ο κοριός δεν είναι απαραίτητο ότι θα εμφανιστεί σε ένα σπίτι το οποίο υγειονομικά είναι κατάλληλο μόνο, ή ότι ένα σπίτι δεν καθαρίζεται και τόσο. Δηλαδή δεν είναι θέμα της νοικοκυράς, όσο καθαρίζει τόσο δεν θα έρθουν οι κοριοί. Σε καμία περίπτωση. Αλλά μεταφέρεται, λέει, ακόμα και με την αποστολή ενός δέματος που μπορεί να μας έρθει από κάποια χώρα του εξωτερικού ή από την πρωτεύουσα ενδεχομένως κτλ. Εκεί τώρα χρειαζόμαστε βεβαίως και τη συνδρομή μιας εταιρείας καταπολέμησης εντόμων, όπως είναι η Νόβα Απολυματική, και δεν ξέρω, πάτε στοχευμένα στα σπίτια και στις επιχειρήσεις γενικότερα, έχετε κρούσεις μέχρι στιγμής? Υπάρχουν κρούσματα και ιδιαίτερα, όπως σας είπα πριν, στα ξενοδοχεία. Μάλιστα έχουμε την ευλογία, θα έλεγα, και την δυνατότητα να διαθέτουμε, ίσως να είμαστε και μοναδικοί στην Κρήτη, νομίζω, να διαθέτουμε μηχάνημα θερμικής απεντόμωσης. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς με αυτό? Χωρίς να χρησιμοποιούμε καθόλου χημικά και μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αυξάνουμε τη θερμοκρασία του χώρου πάνω από τους 55 βαθμούς, που είναι το σημείο στο οποίο ο κοριός και τα αυγά του και οι προνύφες του θανατώνονται. Οπότε, κρατώντας μία θερμοκρασία άνω των 55 βαθμών για 2 ώρες, έχουμε εξοντώσει και αυγά και προνύφες και έντομα του κοριού σε ένα δωμάτιο, το οποίο κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, με τους ψεκασμούς, θα χρειαζόταν 1, 2 ή και 3 εβδομάδες συνεχών ψεκασμών, προκειμένου να το... Τώρα είναι που το λέτε, είναι η καλύτερη ώρες λύση, όταν ειδικά γνωρίζεις, γιατί έμαθα και εγώ λίγο από τη Χριστιάνα την ανατομία του εντόμου γενικότερα, που τα μελετάει και στο Πανεπιστήμιο. Σε 10 μήνες έχουν, λέει, ζωή, διάρκεια ζωής 10 μήνες έως 1,5 χρόνο. Πάνω από 10 μήνες. Και 500 αυγά στην περίοδο της ζωής τους μπορεί να κάνει ο κάθε κοριός. Συνεπώς, εάν δεν χτυπηθεί όταν πρέπει και όπως πρέπει, αυτό θα αναπαράγεται και θα παραμένει μέσα στο και χώρο. Και θα κάνει πολύ μεγάλους πληθυσμούς, οι οποίοι μπορούν να κάνουν το σπίτι μας ένα χώρο που δεν θα θέλουμε να τον επισκεπτούμε, και ένα δωμάτιο ξενοδοχείο, ένα χώρο που δεν θα θέλουν οι άνθρωποι να τον δώσουν και να τον νοικιάσουν σε έναν πελάτη τους. Για λόγους προφανείς. Ακόμα και στην χειρότερη περίπτωση, θα πω εγώ, που αργήσουμε να το καταλάβουμε, γιατί μπορεί ενδεχομένως να λείπουμε ένα μεγάλο ταξίδι, μπορεί για κάποιους λόγους να το έχουμε κάπως αμελήσει. Εμείς όμως είμαστε σίγουροι και νιώθουμε μία ασφάλεια από τη στιγμή που θα έρθει η Νόβα Πολυπατητική στον χώρο μας, γιατί ξέρουμε ότι ό,τι αξιοποιεί όλα τα προϊόντα, όλα τα σκευάσματα, αλλά φυσικά και οι υπηρεσίες, είναι ακίνδυνες και για εμάς τους ίδιους, αλλά και για τα ζωάκια, και το λέω για ανθρώπους που ενδεχομένως έχουν ζωάκια στο σπίτι και μπορεί να τους στρεσάρει το γεγονός αυτό ότι θα έρθει κάποιος να κάνει μια πολύμανση, μια απεντόμωση στο χώρο μου. Δεν υπάρχει λόγος να μας αγχώνει αυτό. Και εμείς στην Νόβα Πολυμαντική και όλοι οι συνάδελφοί μου που υπάρχουν εδώ στον νομό και που γνωρίζω έναν-ένα προσωπικά τα παιδιά, χρησιμοποιούμε ό,τι χρησιμοποιήσουμε είναι πολύ χαμηλής τοξικότητας και έχουν την έγκριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του Υπουργείου Γεωργίας που δίνει τις εγκρίσεις, προκειμένου να χρησιμοποιούνται σε σπίτια, νοσοκομεία, σχολεία, οπουδήποτε. Άρα αυτό, υπάρχει ασφάλεια ότι μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Έχει να κάνει, όσο πιο πριν καταφέρουμε να ελέγξουμε και να δούμε την πιθανή προσβολή,
τόσο πιο εύκολη θα είναι και η καταπολέμηση και τόσο... Άρα πρέπει να εντοπιστεί πρώτα ο κοριός και μετά να προχωρήσουμε. Δεν μπορούμε προληπτικά να το κάνουμε. Δηλαδή αυτό που λέγαμε προηγουμένως με τη θερμοκρασία μπορεί να γίνει μόνο όταν η έχει θερμοκρασία ήδη... και η θερμική καταπολέμηση γίνεται όταν υπάρχει εκεί ο πληθυσμός. Δεν το κάνεις προληπτικά. Υπάρχει όμως πρόληψη, η οποία είναι είτε σε κασμή με υπολοιματική δράση, που κάνουμε πολλοί συνάδελφοι, είτε και κάποιες ειδικές παγίδες συνάθρησης, οι οποίες όταν θα έρθει πιθανώς ένα έντομο στο χώρο μας, θα θεωρήσει ότι σε εκείνες παγίδες υπάρχει και άλλη φωλιά, ας πάω λοιπόν εκεί με τα όμοια έντομά μου και θα παγιδευτεί μέσα σε αυτές τις παγίδες συνάθρησης που μιμούνται τις φωλιές των κοριών. Μάλιστα. Αυτό προληπτικά, συγγνώμη σας διακόπτω, το έχουμε δουλέψει σε πάρα πολλά ξενοδοχεία και μας έχει δώσει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Πολύ μείωση, φανταστείτε, σε σχέση με πέρσι σε προσβολές. Εκμεταλλευόμενοι τώρα τις γνώσεις σας και το δικό σας το επάγγελμα του γεωπόνου, τώρα εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, εμείς θα μπορούσαμε, από το προληπτικά πάντα ορμόμενοι, κάπως να προσέξουμε, δηλαδή το κομμάτι των παπουτσιών που ακούμε πολύ συχνά, να μην περπατάμε μέσα στο σπίτι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι φέρνεις ερχόμενος από έξω προς τα μέσα. Να τσεκάρουμε πολύ συχνά το στρώμα μας, είναι κάποιες κινήσεις που μπορούμε να κάνουμε, για να νιώθουμε μία ασφάλεια τουλάχιστον. Το πιο σημαντικό είναι σε περίπτωση που έρθουμε από κάποιο ταξίδι, είτε εσωτερικού είτε εξωτερικού, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση η βαλίτσα μας και ίσως και τα ρούχα και τα παπούτσια μας να μπουν μέσα στο σπίτι ή στο υπνοδωμάτιο. Μεγάλο λάθος, συγγνώμη, σας διακόπτω, πάνω στο κρεβάτι πολλοί τοποθετούν τη βαλίτσα ερχόμενοι από το εξωτερικό και μετά απορούμε εμείς πώς γίνεται. Ναι. Έτσι απλά γίνεται. Μεταφέρονται το ταξίδι πάρα πολύ εύκολα. Είναι πόσο δε μάλλον όταν επιστρέψεις από τη Γαλλία, στην ουσία. Γαλλία απογορευτική. Παρίσι. Πόσο μάλλον όταν επιστρέψεις από Γαλλία. Ναι, ναι. Ειδικά ναι. Αυτή την περίοδο, έτσι. Πραγματικά, πραγματικά. Αλλά είναι και από πολλές χώρες. Ειδικά η Βόρεια Ευρώπη έχει μεγάλες προσβολές σε κοριούς. Μάλιστα. Αγγλία, Ολλανδία, Σκωτία, Γερμανία έχουν μεγάλη προσβολή στους κοριούς. Για να δανάει εγώ, θα ρωτήσω εγώ μη στεναχωριέσαι. Εδώ, ξέρετε, είμαστε όλοι μια μεγάλη παρέα. Οι απορίες έρχονται από παντού. Υπάρχουν ανησυχίες. Βεβαίως. Πώς, για παράδειγμα, τώρα και τη βαλίτσα που είπαμε, κάπως πρέπει και αυτή η βαλίτσα, η έρμη, να μπει στο σπίτι. Mm-hmm. Πώς μπαίνει στο σπίτι, την απολυμμένουμε εμείς με κάποιον τρόπο, πολύ σχολαστικά, βοήθεια. Πολύ σχολαστικά να την ανοίξουμε, να παρατηρήσουμε ένα-ένα τα πράγματα που βγάζουμε από μέσα από τη βαλίτσα. Τα περισσότερα εξάλλου θα τα πάμε για πλήσιμο. Από ταξίδι ερχόμαστε, κατευθείαν στο πλυντήριο. Αν μπορούμε 60 βαθμούς και άνω, άρα έχουμε λύσει εκεί το πρόβλημα και των αυγών και των εντόμων. Και την ίδια τη βαλίτσα, μια πολύ καλή καθαριότητα, είτε με ηλεκτρική σκούπα να ρουφήξουμε, είτε αν ακόμα και με κάποιο σπρέι να ψεκάσουμε τη βαλίτσα, ώστε να έχουμε μια κάλυψη. Αν το κάνουμε αυτό, ελαχιστοποιούμε την πιθανότητα να μολυνθεί το σπίτι μας και δει η κρεβατοκάμαρά μας, η οποία κοιμόμαστε, από τους κοριούς αυτούς τους ενοχλητικούς έντομα. Ναι. Ευχόμαστε να μην συναντήσετε στο σπίτι κάποιον κοριό ή κοριούς, φίλες και φίλοι, αλλά ακόμα και αν το δείτε, βεβαίως ξέρετε σε ποιους θα απευθυνθείτε. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Νόβα Πολυματική που ήταν στην παρέα μας και συγκεκριμένα τον κύριο Μάνο Τζανακάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας φωτίσατε. Νομίζω ότι λίγο ξεκαθάρισε το τοπίο για να μην υπάρχει τόσο έντονο στρες και άγχος. Μα ακούμε κοριοί τώρα και φοβόμαστε. Όχι, δεν είναι τόσο τέτοιο, ούτε θα πρέπει να κινδυνολογούμε. Δεν υπάρχει κάποιο λόγο. Πολύ ωραία. Προσέχουμε για να είμαστε εντάξει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε.